Σε συνεργασία με το Squaw Skills και τον Peter Nicol για πολλά χρόνια νούμερο ένα στον κόσμο, θα συγκεντρωθούμε στο πώς να φέρουμε την μπάλα πίσω. Κάνοντας μια βαθιά παράλληλη, μπορούμε να πετύχουμε δύο πράγματα. Μπορούμε να βγούμε με αυτόν τον τρόπο από την πίεση του αντιπάλου ή να τον αναγκάσουμε να πάει στην πίσω γωνία και να πάρουμε πρωτοβουλία εμείς στον πόντο. Για τον Peter είναι πολύ σημαντική μια βαθιά παράλληλη μπάλα στο forehand. Μιλάμε λοιπόν για τοποθέτηση, να είμαστε μακριά από την μπάλα, η κίνηση να είναι σωστή και είναι πολύ σημαντική η εκτέλεση του χτυπήματος. Όταν πιεζόμαστε αρκετά, σημαδεύουμε λίγο ψηλότερα. Με λιγότερη πίεση, χτυπάμε πιο χαμηλά και δυνατά για να περάσει η μπάλα πίσω και να σβήσει. Έτσι ο αντίπαλος είναι σε πίεση και τον αναγκάζουμε να δουλέψει πιο σκληρά στην πίσω γωνία. Οπότε εξαρτάται από τη θέση που βρισκόμαστε και αν είμαστε ή όχι σε πίεση. Γενικά μην προσπαθήσετε να σηκώσετε πολύ ψηλά την μπάλα, σηκώστε τη ελαφρά όταν χρειάζεται, αλλά γενικά σημαδέψτε κοντά στο ύψος της service line στον μπροστινό τοίχο. Όποτε το κάνουμε αυτό, ξέρω ότι είμαι σε μια θέση που μπορώ να επιστρέψω στο τάφ πιο άνετα, γρήγορα και να έχω control του πόντου. Είναι σημαντικό λοιπόν όταν δημιουργήσουμε αυτή τη θέση να υιοθετήσουμε αυτή την μπάλα, την παράλληλη. Σηκώστε τη λίγο πιο ψηλά όταν είστε υποπίεση, πιο χαμηλά όταν θέλετε να γίνετε πιο επιθετικός, για να φέρετε πίσω τον αντίπαλο και να σκίσετε πίεση σε αυτόν.